Σύνδεση ευθύς αμέσως με Λονδίνο, με τον κύριο Καντζέλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και διευθύνων σύμβουλος βέβαια της Export Wealth. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τις αμερικανικές εκλογές και για τις προεκτάσεις βέβαια στο μέτωπο των επενδύσεων. Κύριε Καντζέλη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Αναφορικά με τον απόϊχο της τηλεμαχίας Trump-Biden. Φυσικά. Παρακολουθήσαμε προχτές το βράδυ λοιπόν μια πολύ, πολύ σκληρή τηλεμαχία, ένα debate όπως δεν έχουμε ξαναδεί. Νομίζω έχει σχολιαστεί αυτό παγκοσμίως. Παρότι το παρακολούθησαν λιγότεροι Αμερικανοί από την προηγούμενη φορά, από το προηγούμενο debate του κύριου Τραμπ με την κυρία Κλίντον, περίπου 11,5 εκατομμύρια λιγότεροι Αμερικανοί. Ήταν ένα εκρηκτικό debate. Είδαμε πολύ δυνατούς χαρακτηρισμούς και από τους δύο υποψηφίους, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Νομίζω όμως ότι κάπου εκεί ανάμεσα, πέρα από την ένταση που υπήρξε στα λόγια και σε όσα υπόθηκαν, νομίζω έχουν περάσει κάποια ισχυρά επιχειρήματα, τα οποία χρειάστηκε, η αλήθεια είναι, να το παρακολουθήσω και μία δεύτερη φορά χθες το πρωί για να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο κάποια σημαντικά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Νομίζω έχουν δώσει πόντους και στους δύο υποψηφίους. Κάποιοι λένε ότι ο κύριος Biden προηγήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες κατηγορίες είχε μια πιο ψύχρεμη στάση. Ωστόσο, από τη δική μας πλευρά, που παρακολουθούμε πάντοτε, προσπαθώντας να αφαιρέσουμε το πολιτικό κομμάτι των συζητήσεων την κατάσταση, είδαμε τον κύριο Τραμπ να είναι πολύ ευθύς σε κάποια σημεία και όταν ρωτούσε τον κύριο Biden για κάποια συγκεκριμένα πράγματα πώς θα αντιδρούσε ο ίδιος, απέφυγε να απαντήσει. Δεν θεωρώ ότι αυτό έχει παίξει πολύ καλά επίσης. Η διαφορά Τραμπ-Biden είναι στις 6,5 μονάδες, με τον Biden να συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι στις 6 πιο κρίσιμες πολιτείες. Σωστά? Ναι, ισχύει. Ωστόσο, ακόμα χειρότερο τώρα για τον πρόεδρο Τραμπ δεν είναι μόνο το ότι έχει στο γενικό κομμάτι μια απώλεια από τον Biden, βρίσκεται πίσω 6,5 μονάδες, είναι και το γεγονός ότι χάνει στα πιο σημαντικά swing states, στα states τα οποία θα καθορίσουν και τους εκλέκτορες. Δεν ξέρουμε αυτό κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει στις επόμενες 4 εβδομάδες. Είδαμε την περασμένη φορά ότι παρότι η κυρία Κλίντον προηγούνταν με 4 ποσοστιαίες μονάδες 1-1,5 μήνα πριν τις εκλογές, ο κύριος Τραμπ κατάφερε να κάνει πολλά. Ωστόσο, τώρα βλέπουμε μια διευρυμένη εικόνα. Ίσως ήταν το κομμάτι του κορονοϊού που πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί καλύτερα. Το είδαμε το καλοκαίρι. Είδαμε τα νούμερα του Τραμπ να πέφτουν πάρα πολύ το καλοκαίρι και να επιστρέφουν πολύ περισσότερο τώρα. Θεωρώ ότι θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι ήταν πολύ επιθετικός ο τόνος του. Ο τόνος ήταν επιθετικός σε προσπάθεια συσπήρωσης των ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων του. Απλά θα πρέπει να δυσκολευτεί τώρα ο Τραμπ ακόμα και σε λίγο πιο εύκολες, λίγο σε πιο εύκολα state, όπως είναι το Τέξας για παράδειγμα, που για εκείνον ήταν κάτι πολύ εύκολο στις προηγούμενες εκλογές. Κύριε Αλλά Κατζέλη, θα περιμένουμε να δούμε. Οι περιπτώσεις, τα κρούσματα κορονοϊού βρίσκονται σε κάμψη εδώ για κάποιες εβδομάδες και η κρατική βοήθεια προς τους Αμερικανούς πολίτες συνεχίζεται με τον Τραμπ να καταφέρνει να μειώσει τη διαφορά. Ισχύει. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Έχουμε παρατηρήσει ότι από την αρχή της κατάστασης, το βλέπαμε, ότι όταν ξεκίνησε η όλη κατάσταση στην Ιταλία με τον κορονοϊό, ξέραμε ότι τα πράγματα στις μεγάλες χώρες θα είναι δύσκολα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν μια κάπως διαφορετική φιλοσοφία από την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο η επιβολή μάσκας και τέτοιου είδους καθολικών μέτρων. Είδαμε ότι σε εκείνη την κατάσταση ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος ο οποίος έκλεισε τα σύνορα με Κίνα. Και ήταν αυτό το οποίο ανέφερε και προχθές στον Biden, στο debate, ότι εγώ έκλεισα τα σύνορα πολύ νωρίς, ενώ εσείς μου λέγατε ότι ήμουν υπερβολικός. Και αν κάτι τέτοιο είχε καθυστερήσει ένα μήνα μετά, όπως έλεγαν οι Δημοκρατικοί, ο επικεφαλής τώρα επιδημιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Φαούτσι, ο δικός του Τσιόβρας, ας πούμε, ανέφερε ότι θα μπορούσαν τα κρούσματα τώρα να είναι πολύ περισσότερα από 1 εκατομμύριο, ίσως να αγγίζουν και τα 2 εκατομμύρια. Τώρα θεωρώ ότι η κατάσταση θα αρχίσει να μπαίνει σε μία καμπή. Η αμερικανική οικονομία βελτιώνεται. Δεν θεωρώ ότι θα κοιτάξει δεύτερο lockdown ο Τραμπ.
Και όταν ρώτησε τον Biden αν θα κάνει το ίδιο πράγμα, εκείνος απέφυγε να απαντήσει. Νομίζω αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό point που πρέπει να κρατηθεί. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη στάση αυτή τη στιγμή από τον Biden πάνω σε αυτό. Μία αλλαγή στην Αμερικανική Προεδρία με επιστροφή των Δημοκρατικών θα σημάνει την επέκταση της δημοσιονομικής στήριξης, η οποία θα είναι ισχυρότερη από τις όποιες φορολογικές επιβαρύνσεις προκύψουν. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε για όλα αυτά να δούμε τις εξελίξεις. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια ευρεία συζήτηση, μια πολύ μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και στους Ρεπουμπλικανούς, να υπάρξει ένα επόμενο πακέτο μέτρων, ένα ακόμα πολύ μεγάλο πακέτο, το οποίο υπολογίζεται από 1,5-3 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό είναι τουλάχιστον το οποίο προτείνουν οι Ρεπουμπλικανοί. Από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί θέλουν να το σηκώσουν κοντά στα 2,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Χθες το βράδυ συζητήσεις στην Ουάσιγκτον κάπου πάγωσαν ανάμεσα στον Νούκιν και την Πελόζη, η οποία είναι η τρίτη τη τάξη στέλεχος των Δημοκρατικών. Φαίνεται ότι θα συνεχιστούν. Από τη δική μας πλευρά αναλύουμε ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνει από το να μην γίνει. Αυτό που δηλαδή που θέλουμε να πούμε είναι ότι φαίνεται ότι και στις επερχόμενες εκλογές, ακόμα και μια νίκη της πλευράς Biden, φαίνεται ότι υπάρχει η διάθεση να στηριχθεί η οικονομία, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά όλους αυτούς τους μήνες μετά το lockdown για να χαθεί όλο αυτό. Έχουν ήδη δηλαδή δώσει πάρα πολλά για να πάνε πίσω και να οπισθοχωρήσει τώρα η αμερικανική οικονομία σε όλα αυτά που ήδη έχουν γίνει. Κύριε Κατζέλη, να εστιάσουμε λίγο στην προσέγγιση του Biden στην Κίνα. Η αλήθεια είναι ότι η Δημοκρατική και ιδιαίτερα ο Biden, το είδαμε και στην προηγούμενη θητεία του ως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από τον Μπάρακ Ομπάμα, είναι λίγο πιο χαλαρή. Είδαμε ότι καλός ή κακός, με τη σκληρή στάση που κράτησε ο Τραμπ τα τελευταία χρόνια, πέτυχε deals τα οποία δεν είχαν καταφέρει να επιτευχθούν από προηγούμενους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι στα μίντια όλο αυτό παρουσιαζόταν σαν μια διαμάχη, πολλές φορές εμείς ξέρουμε σε αυτό το επίπεδο ότι αν κάτι παρουσιάζεται σαν διαμάχη σε αρχικό ή σε μεσαίο στάδιο, μπορεί την τελευταία στιγμή να έρθει σαν επιτυχία και να υπάρξει το deal. Αυτό κατάφερε ο Τραμπ. Βέβαια τα πράγματα έχουν γίνει πολύ άσχημα στις σχέσεις των δύο χωρών και των δύο προέδρων μετά την Κίνα και όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό, γιατί ξέρουμε ότι πλέον η Αμερική και ο Τραμπ ξεκάθαρα κατηγορούν την Κίνα για ό,τι συνέβη, με βάσιμα για αυτούς στοιχεία από ό,τι λένε από τις υπηρεσίες πληροφοριών που έχουν. Φαίνεται ότι ο Biden θα προσπαθήσει να κρατήσει μια πιο μετριοπαθή στάση. Ίσως αυτό αποδειχθεί καλύτερο εν τέλει στη συνέχεια των καταστάσεων, γιατί ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλος δρόμος και οι Κινέζοι θέλουν αυτό το deal. Νομίζω ότι απλά η πλευρά Biden σε περίπτωση εκλογής θα έπρεπε να βάλει το νερό στα βλάκια σε μια τέτοια κατάσταση. Κύριε Κατζέλη, ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος πιθανότατα να βρεθεί και αντιμέτωπος με συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια εκρηκτικά θετική μακροοικονομική εικόνα. Συμφωνείτε με αυτό? Κοίταξε, συμφωνώ απόλυτα, ωστόσο πρέπει να δούμε. Όλο αυτό το διάστημα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει στηρίξει, και η Αμερική γενικότερα, έχει στηρίξει περίπου το 70% των μισθών, όσων μισθών έχουν απολεστεί από τα lockdown που έγιναν στην Αμερική. Άρα γι' αυτό έλεγα πιο πριν ότι έχουν ήδη κάνει πάρα πολλά για να πάνε πίσω. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρότι το δεύτερο τρίμηνο ήταν καταστροφικό για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπουμε ένα τρίτο τρίμηνο το οποίο έρχεται πολύ δυναμικά. Μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάσει από 28% σημερινές μετρήσεις έδειχναν, τελευταίες μετρήσεις που παίρνουμε, μέχρι και το 30%. Έχουν ήδη επιστρέψει κοντά στα 10,5 εκατομμύρια Αμερικανοί πίσω στις δουλειές τους. Θεωρώ ότι αυτό θα δώσει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο. Και αν προσθέσουμε στο κοκτέιλ ένα ακόμα πράγμα, ότι όλο αυτό το διάστημα, με τη στήριξη που υπήρξε, υπάρχει μια τεράστια αύξηση των καταθέσεων. Οπότε θα περιμένω τα συνταξιοδοτικά πλάνα των Αμερικανών να στηριχθούν. Αυτά εννοείται ότι θα στηρίξουν τις χρηματαγορές. Θα περιμένουμε τα χρηματιστήρια το επόμενο διάστημα, σε περίπτωση που δεν έχουμε ένα δεύτερο lockdown και τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, να συνεχίσουν υψηλότερα. Λοιπόν, για την επόμενη πενταετία θεωρούμε ότι θα έχουμε μια λογική αύξηση, μια πολύ θετική εικόνα για τις αγορές. Κύριε Κατζέλη, να εστιάσουμε λίγο και στον κλάδο της ενέργειας. Αναμένεται να είναι στους χαμένους μιας πιθανής προεδρίας Biden. Και αν ναι, για ποιους λόγους?
Εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Και στο κομμάτι του debate υπήρξε η μομφή από πλευράς Biden προς τον Τραμπ να απαντήσει για ποιο λόγο η Αμερική έφυγε από τη Συμφωνία των Παρισίων και δεν υπάρχει Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα. Είναι δεδομένο ότι ο Biden θα επιστρέψει ή τουλάχιστον θα έχει τη θετική στάση προς το να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη συμφωνία πίσω. Αν δούμε κάτι τέτοιο, και αυτό θα περιμένουμε, θα δούμε μια τεράστια στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών προς την πράσινη ενέργεια. Βλέπουμε τις υποσχέσεις που έχει κάνει και ο ίδιος για αυτό το σκοπό, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τουλάχιστον τους κολοσσούς σε αρχικό και μεθεπόμενο στάδιο πολύ, διότι βλέπουμε ότι έχουν κρατήσει τόσο πολύ χρήμα στα balance τους στο τελευταίο διάστημα, που πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις προκειμένου να μείνουν και εκείνοι στο παιχνίδι της πράσινης ενέργειας. Αυτοί που βλέπουμε ότι θα πιεστούν σίγουρα θα είναι στο Τέξας και παγκοσμίως άνθρωποι και εταιρείες οι οποίοι βγάζουν πετρέλαιο, αποθηκεύουν πετρέλαιο. Αυτό θα θεωρήσουμε ότι θα δεχτεί πίεση το επόμενο διάστημα στην αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο θεωρούμε ότι θα υποστεί πίεσεις. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ακουστεί πολλά. Τα πράγματα είναι κάπως πιο ξεκάθαρα. Εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ τον κλάδο της τεχνολογίας. Νομίζω είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Όλοι το βλέπουν, καταλαβαίνουμε για το πού πάνε τα πράγματα. Αν το απλοποιήσουμε, θα δούμε ότι στην περίοδο που περάσαμε, στο lockdown που ζήσαμε όλοι μας, εάν δεν είχαμε την τεχνολογία, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τουλάχιστον σε βασικά κομμάτια της οικονομίας και των επιχειρήσεων, όλα έτρεχαν λόγω της τεχνολογίας. Θεωρούμε ότι μια τέτοια συνέχιση είναι λογική. Από πλευράς Τραμπ θεωρούμε ότι ο Nasdaq θα συνεχίσει να έχει μια ξεκάθαρη ανωδική πορεία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Από την πλευρά του Biden έχει μιλήσει γενικότερα στο δικό τους φορολογικό πλάνο για αυξημένους φόρους στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να κάνουν, αν μου επιτρέπετε, κάποιες τρίπλες. Να σπάσουν κάποια κομμάτια τους, να γλιτώσουν φορολογικά, να προχωρήσουν σε εξαγορές μικρότερων εταιριών. Αυτό φυσικά θα δώσει και την όθηση σε νέα startup και στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως να δείξουν πλέον ότι υπάρχουν λύσεις στην καθημερινότητά μας μέσω της τεχνολογίας σε πάρα πολλούς κλάδους. Μάλιστα. Κύριε Κατζέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και προέκυψαν βέβαια και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.